καλημέρα. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας και όλο το πρωί έστελνα κάτι mails και σκεφτόμουν πώς θα μας γιορτάσουν. Και αποφάσισα ότι όποια γυναίκα βλέπω στο δρόμο μου σήμερα, εντάξει όχι και όποια γιατί μπορεί να πετύχω πολλές, αλλά κάποιες γυναίκες που θα βρω σήμερα μέσα στη μέρα μου, θα τους πω γιατί τις θαυμάζω και θα το ανεβάσω story εδώ να το δείτε κι εσείς. Και κάντε το κι εσείς. Να πούμε σε όλες γιατί... Λοιπόν, η πρώτη γυναίκα που βρήκα σήμερα είναι η Δήμητρα, την οποία θαυμάζω πάρα πολύ γιατί κάνει ένα αρκετά ανδροκρατούμενο επάγγελμα και τους έχει όλους εδώ σε σειρά. Τώρα ήρθα στην πηγή, είμαι σε ένα χώρο με πάρα πολλές γυναίκες. Θα με οδηγήσεις εκεί που πρέπει, Χριστινάκη? Για πάμε. Χαίρετε! Να, εδώ τα κορίτσια, χρόνια πολλά! Εσάς και αν θαυμάζω, γιατί είστε σύγχρονες γυναίκες στο χώρο της ομορφιάς που κάθε μέρα κάνετε τόσο ωραία και δημιουργικά πράγματα. Και σας κάνετε και πιο όμορφα. Και μας κάνετε και πιο όμορφα. Και βρήκα την πιο ωραία παρέα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ τον τρόπο πόσο σας θαυμάζω που είστε έξω όλες μαζί και γιορτάζετε την ημέρα και είστε πολύ χαρούμενοι. Καλύτερα να δώσω μια ευχή στον κόσμο. Δεν κάνει κρύο στο Βερολίνο. Κρύο δεν έκανε. Έχει κρύο στο Βερολίνο και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και είναι η μέρα της γυναίκας και ήθελα να σας ευχηθώ να είσαστε χαρούμενες και η μία να στηρίζετε την άλλη. Αυτό είναι το πιο. Να ξέρετε ότι δεν καίω τα σουτιέν μου στο Βερολίνο, ωστόσο τα φωτογραφίζω στον 1 βαθμό Κελσίου. Και είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Τετζένης και έρχονται και άλλα πράγματα. Γιατί είμαστε στο Βερολίνο και Βερολίνο. Τι να γίνει. Να το λέγανε Σύνταγμα, το πήγαινε στο Σύνταγμα. Αλλά λέγεται Μπερλίν. Και εύχομαι πραγματικά να είστε πολύ ευτυχισμένες και χαρούμενες και να πετυχαίνετε όλα όσα βάζετε στο νου. Σήμερα γιορτάζουμε. Α, σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Πώς γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας? Τρέχοντας στη φύση.